Κι όμως γυμνάζομαι. Άσχετα με το τι πιστεύουν μερικοί, είμαστε εδώ με τη Μαρία, τη γυμνάστριά μου, στο fitting room, Κολωνάκι, Καρνεάδου, personal training. Λοιπόν, θα καλέσουμε και τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου. Αλέξανδρο, έλα. Τι είναι? Εγώ η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι πόσο σημαντική είναι η διατροφή στη γυμναστική και αν υπερισχύει η γυμναστική ή η διατροφή ή ο ρόλος τους είναι 50-50. Κοίτα, η σχέση είναι αμφίδρομη. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Αν ένα από τα δύο δεν λειτουργεί, τότε δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει και να γυμναζόμαστε και να τρώμε καλά. Χωρίς υπερβολές όμως, έτσι. Δηλαδή, αν πλακωθώ στη γυμναστική, δεν πρόκειται και τρώω κανονικά όπως έτρωγα και πριν, δεν πρόκειται να χάσω το λίπος που θέλω για να αδυνατήσω. Όχι, όχι. Ισχύει αυτό που λένε 5 γεύματα την ημέρα κτλ. Ισχύει, ισχύει, ναι. 5 να σπάμε, ναι, να τα σπάμε τα γεύματα όσο περισσότερα μπορούμε στη μέρα. Τελικά, πόσες ώρες γυμναζόμαστε τη μέρα, Μαρία? Ανάλογα τι θέλουμε να πετύχουμε, ποιος είναι ο στόχος. Σίγουρα υπερβολές 3 ώρες τη μέρα και 4 δεν ωφελούν κανέναν. Αντιθέτως, εξαντλήσουν τον οργανισμό σου και δεν θα έχεις κανένα αποτέλεσμα. Αν μπορείς να κάνεις 3 με 4 φορές την εβδομάδα 1 ώρα με 45 λεπτά, η διαφορά θα είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, εγώ που ξεκινάω τώρα, είναι καλό να κάνω αυτό. Τελικά υπάρχει σωστή διατροφή? Κανόνες σωστής διατροφής υπάρχουν και τους ξέρουμε όλους πάνω κάτω. Γενικά δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Βασικό είναι ανάλογα με το τι γυμναστική θα ακολουθήσεις, τι θα έχεις φάει πιο πριν. Για ποιον είναι το personal, σε ποιον απευθύνεται? Είναι για όλους. Για μικρές ηλικίες, για μεγαλύτερες ηλικίες, για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν εξατομικευμένη γυμναστική. Αν για παράδειγμα είσαι κάποιο πρόβλημα. Μανάδες, παιδιά. Εμείς ειδικά εδώ είμαστε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για γυμναστήριο, αυτό που λέμε mother friendly. Mm-hmm. Επειδή είναι μικρός χώρος, μπορείς να έρθεις μαζί με το μωράκι σου, να το έχεις δίπλα σου, να κάνεις τη γυμναστική σου μια χαρά. Και ένα πρόβλημα που έχουν οι μαμάδες είναι αυτό, δεν μπορούν να γυμναστούν. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Άσε μας τώρα με το μαράκι να με τσακίσει. Thanks.